10 μήνες μετά τον ισχυρότατο σεισμό και το πολύ νεκρό τσουνάμι που έπληξε την Ιαπωνία, ένα νέο συγκλονιστικό βίντεο ντοκουμέντο ήρθε στη δημοσιότητα. Είναι η στιγμή που το τσουνάμι εισβάλλει σε παραλιακή πόλη και καταστρέφει τα πάντα στο πέρασμά του. Ένας οδηγός κατάφερε να κρατήσει την ψυχραιμία του και να καταγράψει τους οδηγούς των άλλων αυτοκινήτων που προσπαθούσαν να σωθούν. Ο ίδιος σώθηκε από θαύμα, όμως το τελευταίο πλάνο δείχνει πως και το αυτοκίνητό του εξαφανίζεται κάτω από τα νερά. Η Ιαπωνία προσπαθεί ακόμη να γιατρέψει τις πληγές της, όμως οι επιπτώσεις από το τσουνάμι διαδέχονται η μία την άλλη. Σήμερα, μεγάλος Ιαπωνικός Όμιλος ανακοίνωσε την ανάκληση βρεφικού γάλακτος σε σκόνη μετά από τον εντοπισμό ραδιενεργού κεσίου στο προϊόν. Η εταιρεία ανακοίνωσε ότι θα ανακληθούν περίπου 400.000 τεμάχια βρεφικού γάλακτος, το οποίο πωλείται μόνο στην Ιαπωνία. Οι εργαστηριακές αναλύσεις έγιναν μετά από διαμαρτυρία καταναλωτή, οπότε και ανιχνεύτηκαν 30,8 μπεκερέλ ραδιενεργού κεσίου, ποσότητα που πρέπει να σημειωθεί ότι δεν υπερβαίνει τα όρια που έχει θέσει η Ιαπωνική κυβέρνηση.